Μετά το θέμα της διαχείρισης των εισιτηρίων που έφερε αναταραχή στις τάξεις της ΑΕΛ και την παρέμβαση του ΔΣ του Σωματείου, προκαλώντας μάλιστα και με τα μεσονύχτη ανακοίνωση της Επιτροπής Ποδοσφαίρου με την υπογραφή του πρόεδρου της Βαγγέλη Πλεξίδα, με την οποία επαναλαμβάνει ότι η ομάδα είναι ανοιχτή σε κάθε είδους έλεγχο, ζητώντας ταυτόχρονα επί οίκια στα όποια λάθη διαπιστώνονται σε αυτό το πρώτο διάστημα της θητείας του, ένα ακόμη ζήτημα ήρθε να αναστατώσει τους Βυσινή και μάλιστα στην προκειμένη περίπτωση το αγωνιστικό του τμήμα. Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή Ποδοσφαίρου αποφάσισε να απομακρύνει τον γυμναστή τη ομάδα και άμεσο συνεργάτη του Κωνσταντίνου Παναγόπουλου, Κώστα Λιάπη, χρώνοντα το πειθαρχικό παράπτωμα. Το γεγονό θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο, έστω και αν δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση, αφού τόσο χθε όσο και σήμερα η ομάδα προπονήθηκε χωρί τον γυμναστή τη. Βέβαια, κανεί δεν γνωρίζει ποια μπορεί να είναι πλέον η αντίδραση του ίδιου του Παναγόπουλου, δεδομένη τη ένταση που υποβόσκει εδώ και καιρό στι σχέσει του με τον Βαγγέλη Πλεξίδα, καθώς μεταξύ άλλων δεν έχει υπογραφεί ακόμη οποιοδήποτε συμφωνητικό συνεργασία τους. Ωστόσο, ο τεχνικός της ΑΕΛ εξακολουθεί προς το παρόν να προετοιμάζει κανονικά τους παίκτες του για τον αγώνα της Κυριακής με τον οικονόμο, όπου αναμένεται να δώσει το παρόν ο Κώστας Νεμπεγλέρας, ενώ δεν αποκλείεται η έκπληξη να έρθει από τον Βραζιλιάνο Πία. Έτσι, Παπαϊωάννου και Πατινιώτης φαίνεται να είναι οι μόνοι αναγκαστικά απόντες, καθώς Μπλέντι και πάνω θα ξεπεράσουν λογικά κάποιε μικροενοχλήσεις που αντιμετωπίζουν το τελευταίο διήμερο.